Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι το πρόβλημα των αδέσποτων που αντιμετωπίζει η πόλη είναι σοβαρό. Υπογράμμισε ότι γίνεται προσπάθεια σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Όμιλο για την αντιμετώπιση του. Καλούμε τους πολίτες να δίνουν πληροφορίες όταν αντιμετωπίζουν ή βλέπουν ζώα στην πόλη μας και γενικά σε όλο το Δήμο. Να δίνουν πληροφορίες για τα συγκεκριμένα ζώα ώστε να μπορούμε εμείς σε συνεργασία με το Ζωοφιλικό Όμιλο να τους στέλνουμε για να μπορούν να τα μαζεύουν. Το θέμα θα τεθεί άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε τους τρόπους συνεργασίας με το συγκεκριμένο σύλλογο ή με τη κτηνιατρική σχολή, με τη διεύθυνση κτηνιατρικής σχολής. Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Φιλοζωικού Ομίλου είπε πως δεν θα πρέπει να περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα, αλλά αυτά θα φανούν σε βάθος χρόνου. Θα περισυλλέγονται τα ζώα τα οποία είναι θηλυκά, θηλυκά σε ίστρο, τα ζώα τα οποία είναι επιθετικά, άρρωστα ή τραυματισμένα. Αυτά λοιπόν θα στηρώνονται, θα τους προσφέρονται πρώτες βοήθειες, θα τους προσφέρεται θεραπεία και θα αφήνονται και πάλι στο σημείο από όπου τα έχουμε μαζέψει. Θέλω να εστιάσω και να καταλάβουν όλοι ότι η στήρωση είναι και ο μοναδικός τρόπος για τον περιορισμό των αδέσποτων. Και ο περιορισμός των αδέσποτων θα γίνει σε βάθος χρόνου. Μην περιμένουν λοιπόν ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε να κάνουμε δουλειά και αύριο θα φανεί αποτέλεσμα.